Ορκίστηκε σήμερα ο νέος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας σε τελετή που πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος παρουσία του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης Θεόδωρου Καράογλου, πολλών δημάρχων του νομού και εκπροσώπων της στρατιωτικής ηγεσίας της πόλης. Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομομουσίου και Αδιαρέτου Τριάδος. Στο όνομα της Αγίας και Ομομουσίου και Αδιαρέτου Τριάδος. Και στο Ιερόν Ευαγγέλιο. Και στο Ιερόν Ευαγγέλιο. Να φυλάτω πίστην στην πατρίδα. Να φυλάτω πίστην στην πατρίδα. Υπακοήν στο Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Υπακοήν στο Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Και να εκπληρώ τιμίως και ευσυνειδητός τα καθήκοντά μου. Και να εκπληρώ τιμίως και ευσυνειδητός τα καθήκοντά μου. Μέσα στον επόμενο 1,5 χρόνο. Αυτή η διοίκηση, αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο, όλοι μας καλούμαστε να δώσουμε απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα του τόπου μας. Λύσεις πρακτικές, εφαρμόσιμες. Καλούμαστε να ανταποδώσουμε την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μας οι πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας. Δίνοντας τα συγχαρητήριά του στο νέο Περιφερειάρχη και μέσα σε ενωτικούς τόνους, ο απελθόν έκτοτος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Παναγιώτης Ψωμιάδης, αγκαλιάζοντας σφιχτά την κόρη του, δήλωσε πολύ σκληρός για να πεθάνει πολιτικά. Από σήμερα, ακόμη μεγαλύτερη συνεργασία, ενότητα, αγάπη, αλήθειες, να υποθούν αλήθειες και δουλειά. Δουλειά για το λαό μας, για την πατρίδα μας. Ώρα να ασχοληθώ με την κόρη μου και τα υπόλοιπα μετά από ένα διάστημα. Όπως είπαμε, είμαι πολύ σκληρός για να πεθάνω, παιδιά. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας αναδείχθηκε νέος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας στις εκλογές που ψήφισαν 50 Περιφερειακοί Σύμβουλοι και πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 5 Γενάρη με τον άνθρωπο που διαδέχεται μετά την έκπτωσή του από το συγκεκριμένο αξίωμα, τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, να προκαταβάλει το αποτέλεσμα ακόμη και πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία, κινούμενος μέσα σε ενωτικό κλίμα. Καλή επιτυχία στον Απόστολο. Ενωμένοι είμαστε δίπλα του. Κάποιες δυνάμεις θεωρούν ότι τελείωσαν τον Ψωμιάδη. Ο Ψωμιάδης δεν τελείωσε. Δηλώνει παρόν ακόμη πιο δυνατός. Προέχει η ενότητα της παράταξης. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας υπερίσχυσε 33-17 σε ψήφους του αντιπάλου του Διονύση Ψωμιάδη και στέφθηκε με τις ευλογίες της Νέας Δημοκρατίας Περιφερειάρχης, υπογραμμίζοντας τις δηλώσεις του πως η περιφέρεια αλλάζει σελίδα. Σήμερα η Κεντρική Μακεδονία γυρίζει σελίδα. Κρατάμε τα καλά, αφήνουμε πίσω όσα μας πλήγωσαν. Ενωμένη όλη η ομάδα των Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων, θα δουλέψουμε σκληρά, θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και θα φέρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τους πολίτες της περιφέρειάς μας. Στο κλίμα ενότητας που πρέπει να βρει την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την επόμενη μέρα, αναφέρθηκαν και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, υποστηρικτές και μη του Απόστολου Τζιτζικώστα. Θα ήθελα να βγει ένα μήνυμα σήμερα από τη σημερινή μας ψηφοφορία. Είμαστε όλοι ενωμένοι, έχουμε μεγάλο δρόμο και δύσκολο δρόμο. Η χώρα μας περνάει πολύ δύσκολα. Στηρίζουμε τον Παναγιώτη Ψωμιάδη σαν άνθρωπο, σαν συνεργάτες του επί 12 ετία. Αλλά κοιτάμε μπροστά και στηρίζουμε τη νέα μας επιλογή. Η λογική επικράτησε. Ο νέος Περιφερειάρχης κ. Τζιτζικώστας και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο από αύριο τους περιμένει πάρα πολύ δουλειά σε ένα αύριο γεμάτο αισιοδοξία και υπομονή σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες που περνάει ο τόπος.